Είμαστε σήμερα και θα είμαστε και αύριο στο νησί της Λέσβο. Ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι να προβάλλουμε την επαγγελματική εκπαίδευση, την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης και να συνομιλήσουμε για όλες τις προσπάθειες αυτές, για τις δράσεις που αναπτύσσουμε με τους εκπαιδευτικούς των επαγγελματικών λυκείων και με τους μαθητές. Είχαμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση στο πρώτο και στο δεύτερο επαγγελματικό λύκειο της Μυτιλήνης με εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αναπτύξαμε την προσπάθειά μας για να γίνει το επαγγελματικό λύκειο ένα σχολείο ελκυστικό για την κοινωνία, για τους μαθητές. Συνομιλήσαμε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις δράσεις μας για την πρόσβαση των αποφύτων των επαγγελματικών λυκείων που, όπως ξέρετε, νομοθετήσαμε να εισάγονται και στα πανεπιστήμια και μάλιστα από φέτος οι απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων θα έχουν πρόσβαση και στο Τμήμα Πολιτιστικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και επίσης μιλήσαμε για την τάξη της μαθητείας, δηλαδή για το πρόγραμμα που αφορά τους αποφύτους των επαγγελματικών λυκείων με σκοπό να τους φέρει σε επαφή με την αγορά εργασίας. Ένα πρόγραμμα με αμοιβή, με πλήρη ασφάλιση και με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Επισκεφθήκαμε επίσης το παράρτημα του 14ου νηπιαγωγείου που λειτουργεί από τον προηγούμενο μήνα στο κέντρο φιλοξενίας στο Καράτεπε. Θέλω σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω ότι η χώρα μας, όπως οφείλει, δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο, το πολιτισμένο πρόσωπο που οφείλει κάθε ευρωπαϊκή χώρα να δείχνει προς όλους τους ανθρώπους που σε δύσκολες συνθήκες βρίσκονται στη χώρα μας. Η εκπαιδευτική κοινότητα κάνει το καθήκον της. Το νηπιαγωγείο που λειτουργεί μέσα στο κέντρο φιλοξενίας είναι η πρώτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος παρέχει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που οφείλει να παρέχει σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός της επικράτειας και θέλω από τη θέση αυτή να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους που με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο και αφιερώνοντας άπειρο χρόνο έχουν καταφέρει οι συνθήκες ζωής στο κέντρο φιλοξενίας στο Καράτεπε να είναι παραπάνω από ικανοποιητικές. Θέλω από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω και ιδιαιτέρως τους εκπαιδευτικούς μας και όλη την ιεραρχία, όλα τα στελέχη της εκπαιδευτικής μας δομής που έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους για να μπορούμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Και πάλι τους ευχαριστώ από καρδιάς.